Αχ, αδερφάδες μου,
δυστυχισμένα πλάσματα. Τι μπορώ εγώ πια να σας κάνω? Πώς να αντιμετρηθώ με τη μοίρα σας, που είναι η μοίρα όλων των κοριτσιών του νησιού? Ο τόπος φτωχός, οι ανάγκες μεγάλες, σαν τις φαμελιές. Και τα παιδιά γεννιούνται ράδα, χρόνο με το χρόνο, το ένα πίσω από το άλλο. Και τα περισσότερα θηλυκά, να μην μπορείς να τα βάλεις στο μάστορι, να τα στείλεις με ένα καράβι, να φέρουν ψωμί. Η χείρα η μάνα να βασανίζεται, να ξενοδουλεύει, για να οικονομήσει πρίκες, τέσσερες, πέντε και έξι. Χωρίς πρίκα δεν αποφασίζουν τα παλικάρια. Και προκοπή δεν έρχεται. Το ριζικό τους δεν τους φυλάει για αμοιβή άλλο από μαρασμό και πίκρα. Καλά έλεγε εκείνη η γραία η γειτόνισσα τα παλαιά χρόνια που βένδιαζαν όλες μαζί στην αυλή. Έτσι τούρχεται του ανθρώπου την ώρα που γεννιούνται να τα καλλιδοπνίγει. Thank you.
ξεφλωσσιρά όματα. Έκαμε χειρονομία ανυπομονησίας και απειλής. Θα σκάσεις! Έχω σε τους δύο μακρούς, σκληρούς δακτύλους μέσα στο στόμα του μικρού.
Λίρε! Ζωπεύματα και πλήγματα των πτερών των μικρών αγγέλων. Οι κοινές χαίρουν εις τους ουρανούς όταν υποδέχονται τας ψυχάς των υπείων. Και εμείς οι άνθρωποι εν τη τυφλώση μας νομίζουμε ταύτα ως δυστυχήματα, ως κλειδάς, ως κακόν πράγμαν.